Παρασκηνιακό παζάρι με φόντο κυβερνητικές υποσχέσεις για το ενδεχόμενο επανασύστασης 4 προενδήμων της Περιφερειακής Ενότητας του Ηρακλείου αποκάλυψε η σφοδρή αντιπαράθεση στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή τροπολογία για τη διάσπαση δήμων. Ο Γιάννης Μιχαιλογιαννάκης καταψήφισε την τροπολογία αφού δεν περιλαμβάνει την επανασύσταση των δήμων Ζαρού, Τυμπακίου, Ρούβα αλλά και Νέας Αλικαρνασσού, αποκαλύπτοντας λίγο αργότερα σε γραπτή δήλωσή του ότι έχει μεσολαβήσει σειρά επαφών στο Υπουργείο Εσωτερικών με αντικείμενο, όπως φαίνεται, ριζικές αλλαγές στο χάρτη της αυτοδιοίκησης στην Κρήτη. Από τον Νοέμβριο του 2018 έχω θέσει το θέμα με επαναλαμβανόμενες επιστολές προς τον Υπουργό Εσωτερικών, με επαναλαμβανόμενες συναντήσεις στο Υπουργείο και με επαναλαμβανόμενες συναντήσεις με συμμετοχή των συντονιστικών επιτροπών για την αυτονομία των Δήμων Νέας Αλικαρνασσού, Ζαρού, Τυμπακίου και Ρούβα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Παρατηρώ σήμερα ότι στην τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών δεν συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένοι δήμοι. Ο Γιάννης Μιχαιλογιαννάκης επιχειρηματολογεί μάλιστα υπέρ της επανασύστασης των 4 Δήμων με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η ιστορικότητα για το Δήμο Νέας Αλικαρνασσού, αλλά και η δυνατότητα βιώσιμης λειτουργίας των 3 προενδήμων της ενδοχώρας. Ο Γιάννης Μιχαιλογιαννάκης βρέθηκε αμέσως μετά στο στόχαστρο του Βασίλη Κεκέρογλου. Και εσύ κύριε Μιχαιλογιαννάκη, είπαμε να σε αφήσουμε στο απειρόβλητο λόγω ειδικών συνθήκων και σχέσεων, αλλά εσύ ξέσαι και κουτοπώνυρα συμπεριφερόμενος, έστειλες μήνυμα στις 4 δημοτικές ενότητες του Ηρακλείου ότι ενώ εσύ θέλεις να γίνουν δήμοι, οι άλλοι κομματικοί του ΣΥΡΙΖΑ δεν σε αφήνουν. Μα στη Γέρτζερη όλοι μαζί δεν πίνατε τις ρακές και υποσχεθήκατε το Δήμο. Πλέον Γιάννη, ούτε εσύ ούτε ο κύριος Τσίπρας μπορείτε να κοροϊδεύετε κανέναν. Την ίδια στιγμή με δηλώσεις του από το Ηράκλειο, ο Νίκος Ιγουμενίδης άφηνε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αναθεώρησης του Καλλικράτη στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, θέτοντας μάλιστα και συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Ποια θα είναι η περιουσία των Δήμων, τι θα γίνει με το προσωπικό, πώς θα μοιραστεί στους νέους Δήμους η υποδομή. Αυτά θα λήξουν μέσα στο εξάμηνο. Οι περιοχές του Ηρακλείου είναι μέσα στην προοπτική μας για να λήξουν όλες οι εκκρεμότητες μέσα στο εξάμηνο. Κύριος Δραγκούσης που ως υπουργός επέμεινε να μην είναι δήμοι, παραδείγματος χάρη Αλικαρνασσός, Ρούβα, Ζαρός, Τυμπάκη κλπ. Τώρα ως Σιριζέος γυρολόγος τι λέει, πάλι στημένα επικοινωνιακά παιχνίδια όπως αυτό που έπαιξε με το Καστέλι που ενώ είχε αποφασίσει τι θα κάνει το έβαλε υποτίθεται σε διαβούλευση. Σφοδρή είναι η αντίδραση και του βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλη Συντιχάκη, ο οποίος κάνει λόγο για τυχοδιοκτική πολιτική και ψηφοθυρική τακτική της κυβέρνησης με φόντο το χωροταξικό των Δήμων.